Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 2 Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και ξεκινάει η 2η ενημέρωσή σας με την Νεκταρία Μπύλη με μια πλούσια επικαιρότητα και ειδησιογραφία από διασταυρούμενα πυρά κατά κυβερνητικών επιλογών. Συνοδεύτηκε η κοινή παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή, στην παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Κοτάκη, «Η απόρριτη φάκελη Καραμαλή». Το θέμα το παρουσιάσαμε εδώ την Παρασκευή, φιλοξενήσαμε τον ίδιο τον κύριο Κοτάκη, μιλήσαμε, εκτιμήσαμε ότι οι δύο ομιλητές θα προκαλούσαν μεγάλες πολιτικές αναταράξεις, πράγμα το οποίο και έγινε, θα το συζητήσουμε αυτό στην πορεία. Βαθαίνει επίσης το ρήγμα στο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο κύριος Κασελάκης, πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σήμερα το βράδυ σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πληθωρισμός υποψηφίων για την ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Κλείδωσαν 5 υποψηφιότητες, ενώ 2 της κυρίας Διαμαντοπούλου και της κυρίας Γιάννα Κοπούλου αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Και βεβαίως θα εστιάσουμε και θα ξεκινήσουμε, θέτουμε ως τελευταίο θέμα, αλλά θα το αναδείξουμε ως πρώτο, τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην ΚΟ. Έσιο τέλος είχε η πυρκαγιά μετά την ολονύχτια μάχη που έδωσαν πυροσβέστες, πολιτική προστασία και εθελοντές στην ΚΟ. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι λοιπόν στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8 και με τους σημερινούς μας καλεσμένους που προέρχονται μέσα από τους πολιτικούς χώρους. Θα ανοίξουμε την επικαιρότητα. Πάμε κύριε Καλφακίδη, ανοίξτε το πάνελ. Έχουμε κοντά μας με φυσική παρουσία εδώ στο στούντιο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Αντώνη Αποστολίδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα σας ιδιότητα, κύριε Αποστολίδη. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν ο πρώην συντονιστής. Για πάρα πολλά χρόνια. Από το ΠΑΣΟΚ κοινάλ έχουμε τον κύριο Δημήτρη Ζανετούλη. Καλωσορίσατε και οι δύο, κύριε. Γεια σας, γεια σας. Έχουμε εξελίξεις στους πολιτικούς σας χώρους, εξελίξεις τις οποίες επιφέρει η κάλπη, η ανατρεπτική κάλπη των ευρωεκλογών. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά και με τον κύριο Μπάμπη Κόκκινο, είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Δώστε μου την ιδιότητα σας, κύριε Κόκκινε. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, αγαπητή Νεκταρία, και σε όλα τα παιδιά σταθμού και στους φίλους που βρίσκονται στο πάνελ. Είμαι ο Χαράλαμπος Κόκκινος, λοιπόν, ως ειδικός γραμματέας. Γραμματέας, ειδικός κομματικών οργανώσεων. Σας πρόλαβε ο Καλπακίδης. Λοιπόν, κρίμα που δεν σας έχουμε με Skype. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε όμως. Θέλω να προτάξουμε αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, παγώσαμε χθες παρακολουθώντας έτσι την τιτάνια προσπάθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας με εναερίως επιχείρηση και επίγεια, την πολιτική προστασία, οι εθελοντές, έγινε μια μεγάλη μάχη για να κατασβεστεί η φωτιά που ξέσπασε, εκενώθηκε η Καρδάμενα και πραγματικά μας θύμισε, έτσι μας ξύπνησε μνήμες τις οποίες βιώσαμε από το προηγούμενο καλοκαίρι και θέλω να έχουμε κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη. Σε 2 λεπτά συνδεόμαστε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, τον Γιάννη Κρητικό, από την ΚΟ, για να μας δώσει έτσι το χρονικό όλης της υπόθεσης, γιατί πραγματικά έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, λειτουργήσε και ο εθελοντισμός, λειτουργήσαν και οι τοπικοί φορείς. Κύριε Ζανετούλη, επειδή είσαστε και αυτοδιοικητικός, ξεκινάω από εσάς. Ξέρετε, δεν ξέρω, έχει παγιωθεί πλέον σε συνείδηση όλων μας ότι το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι, έχουμε συνδεδεμένους τους μήνες τους καλοκαιρινούς με τις φωτιές. Έτσι δεν είναι? Και αναφερόμαστε σε ευθύνες της κλιματικής αλλαγής και των κλιματικών φαινομένων, ωστόσο πρέπει να εστιάσουμε και στην ατομική και συλλογική ευθύνη. Και σας δίνω σας τον λόγο σε αυτοδιοικητικό και είστε και από μια περιοχή η οποία συνεθλίβει πέρσι. Είμαι από μια περιοχή που έχει καεί 100%. Ακριβώς, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα στη δική μου περιοχή όπου ζω από πέρσι. Ζούμε μια κατάσταση στο μαύρο, κυριολεκτικά στο μαύρο. Απλά οι κοινωνίες πλέον πρέπει να προετοιμαστούν στις νέες συνθήκες, δηλαδή η αύξηση της θερμοκρασίας, η κλιματική αλλαγή,
θα πρέπει να πείσουν πλέον και τους δήμους και τις περιφέρειες και την ίδια την κοινωνία, τους ίδιους τους πολίτες, ότι όπου ξεκινάει η φωτιά θα αφήνει τα αποκαίδια της, ανεξάρτητα αν έχουμε αεροπλάνα, αν έχουμε πυροσβεστικά, αν έχουμε εθελοντές, η φωτιά θα κάνει τη δουλειά της. Το θέμα είναι ότι πρέπει πλέον η δασοπυρόσβεση να μπει σε νέα βάση, με σύγχρονα εργαλεία, με δορυφορική πλέον καταγραφή και με πάνω απ' όλα τον πολίτη δίπλα. Ο πολίτης είναι εκείνος ο οποίος πηγαίνει στο δάσος, ο πολίτης είναι εκείνος ο οποίος προσέχει το δάσος, ο πολίτης είναι εκείνος που πάει στο χτήμα του στο δάσος, και όσο υπήρχαν οι πολίτες και οι κάτοικοι στο δάσος, αυτό δεν καιγότανε. Μάλιστα. Τώρα έχουμε ένα θέμα. Να δώσουμε λίγο το λόγο στον κύριο, στον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Κρητικό, ο οποίος χθες ήταν μέσα στο, στην επιχειρησιακή αυτή προσπάθεια. Κύριε Κρητικέ, καλό απόγευμα σας ευχόμαστε. Καλό απόγευμα, αγαπημένοι μας Νεκταρία, στο θεσμό σας, συντελεστές, στους φίνους στο πάνελ που έχετε, τους εξαιρετικούς, και αν μπορώ να σας στείλω και την αγάπη μου ιδιαίτερα στο φίλο τον Μπάμπη, τον συναγωνιστή επί σειρά ετών, που δίνει και τη δική του μάχη τώρα σε ψηλότερα κλιμάκια, και να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή τύχη. Πράγματι ήταν μια δύσκολη μέρα χτες για την Καρδάμενα. Ακριβώς. Εγώ είμαι και από την Καρδάμενα, είμαι και από εδώ, και από το πρωί κατά τις 10.30 ξεκίνησε μια προσπάθεια. Δεν θέλω τώρα ούτε αντιπολίτευση να κάνουμε, ούτε να αμφισβητήσω όσο είπε ο συνάδελφος προηγουμένως. Είναι μεγάλο θέμα η πυρκαγιά. Έχει αλλάξει το κλίμα, δεν ποτίζονται πλέον τα εδάφη όσο παλιότερα, δεν υπάρχει υγρασία στο έδαφος. Όση παρουσία και να έχεις, όταν η φωτιά είναι δυνατή, δύσκολα τη θα σέβεται, όσα μηχανήματα και να έχεις. Βλέπουμε ότι ωστόσο, το θέμα της πρόληψης, το θέμα της πρόληψης δεν το συζητάμε, είναι καλό να υπάρχει. Να το απαιτούμε, ναι, ή να το υποβάζουμε σε δεύτερη μοίρα, βεβαίως. Βεβαίως το απαιτούμε, ναι. Αλλά βλέπετε χώρες όπως ο Καναδάς, η Ρωσία, η Αμερική, παγκόσμιες δυνάμεις, που όταν πιάνει η πυρκαγιά καίγονται επί 7, 8 και 9 μήνες. Δεν έχουν τεράστια μέσα, βεβαίως. Δεν κάνουν πρόληψη, βεβαίως. Με τη φωτιά δεν τα βάζεις. Όταν έχετε κύματα 30 μέτρα ύψους, γλώσσες, πύρινες μπροστά σου, ό,τι μηχανήματα και να έχεις, και αν στραβώσει και κάτι, δεν είναι εύκολο το αντικαταστήσεις. Θα ήθελα όμως να εξάρω την πραγματική έτσι καλή προσπάθεια και άψυχη συνεργασία όσων της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, του κ. Χατζημάρκου, με τους αντίστοιχους συναδέλφους μας, τον κύριο Ευστρατείο που ήρθε ο ίδιος εδώ, τον κύριο Μιχαλάκη από εκεί από τη Ρόδο, μαζί με την Τίνα της Σβήνου, την έπαρχό μας, τον Μπάμπη τον Αυροζίδη και εμάς, μια εξαιρετική προσπάθεια με όλα τα στελέχη του Δήμου, του πρώτου βαθμού, με τους εθελοντές και τις εθελόντριες, την πυροσβεστική, την αστυνομία, τους διασώστες, τις καθαρίστριες, το κηλικείο του σχολείου, ανοίξαμε το σχολείο μας και ήρθαν τα παιδιά μας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Οι καθηγητές μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι πριν από περίπου 20 λεπτά που έφερε και η τελευταία από το σχολείο. Μπορεί να έτυχε στους ανθρώπους αυτούς, τους τουρίστες, αυτό που έτυχε στις ημέρες αυτές, αλλά ήρθαν ένας-ένας και ευχαρίστησαν τα παιδιά για την αγάπη, για τις κουβέρτες, τους εθελοντές, τα φαγητά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι στήθηκε. Το φανταζόμαστε, γιατί το βιώσαμε σε μεγάλες διάρκειες το φαινόμενο το πέρσι το καλοκαίρι και Νεκταρία, κατανοούμε και συμπάσχουμε, θέλω να πω, βεβαίως. Τι θέλω να πω, η ΚΟΣ άντεξε. Και δεν είναι η πρώτη κρίση που αντέχει η ΚΟΣ. Μεταναστευτικό, σεισμοί, COVID. Δοκιμάζεται η ΚΟΣ, δοκιμάζεται αυτός ο λαός μας, ο υπέροχος λαός μας, και πάντα δείχνει την αλληλεγγύη του, την αγάπη του. Θριαμβεύει δηλαδή μέσα από τις φάρκες. Μάλιστα. Έδωσε λοιπόν τη μάχη του ο κόσμος και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τώρα είχε αποκατασταθεί έτσι όλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και αναφορά έτσι με τους τουρίστες, αναγκάστηκαν και οι κάτοικοι της Καρδάμενας αλλά και οι επισκέπτες στην Καρδάμενα, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν και να φιλοξενηθούν σε διαφορετικές περιοχές. Είμαστε ok τώρα? Βεβαίως. Είχαμε σε πλήρη εξέλιξη από τις 2 το μεσημέρι. Μια προσπάθεια εκένωση του χωριού, ειδικά από τους γέροντες στην αρχή. Τους βάλαμε σε άλλα χωριά, άλλους στείλαμε στην Κέφαλο, άλλους αντιμάχια, σε πλήρη συνόηση με τον πρόεδρο της Καρδάμενας, τον οποίο ήθελα να ευχαριστήσω, τον Γιώργο τον Ψήρη, εξαιρετική δουλειά. Είχαμε 30 λεωφορεία stand-by, σε περίπτωση που έπρεπε να μεταφέρουμε τουρίστες,
και ξέραμε ακριβώς πού θα τους πηγαίναμε και πώς θα τους πηγαίναμε, είχαμε stand-by έναν μηχανισμό τεράστιο στην Καρδάμενα. Όπως την ίδια στιγμή από τις 7 η ώρα που έπρεπε να παραδώσουμε το χωριό, είχαμε απελευθερώσει ζώα, είχαμε μεταφέρει άλογα, ό,τι είχε ο καθένας, βοηθήσαμε και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα και του Δήμου και μετά μεταφέρθηκε το σχέδιο στο γυμνάσιο Κυλίκιο Τιμάχιας, στο οποίο τυχαίνει να είμαι και διευθυντής, όπου είχαμε εξαιρετική συνεργασία με όλους και με όλες, κυρίως τον πρόεδρο της Τιμάχιας, τον Φραζή, τον Νίκο, πάρα πολύ καλή δουλειά. Συντονιστική ομάδα είχε εγκαταστάθηκε στο σχολικό συγκρότημα του Δήμου, σε επαφή με την περιφέρεια. Ο στρατός, εξαιρετική δουλειά. Οι ιδιώτες, εξαιρετική δουλειά. Οι ξενοδόχοι, ένας ξενοδόχων, έβρισε δωμάτια για να στείλει όσους κόσμους μπορούσε να απελευθερώσει. Ενδεικτικά σας λέω, μέσα σε ένα δυομισάωρο περίπου, στο φουλ, πέρασαν πάνω 5.500 άτομα από ένα σχολείο. Μάλιστα. Ανοίξαμε 21 αίθουσες ασφαλείας. Είναι αξιοσημείωτες αυτές, ναι. Αξιοσημείωτες, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, αυτές οι δράσεις και της εθελοντικής, εθελοντικής έτσι, και της πολιτικής προστασίας, της εθελοντικής δράσης. Διαβάζουμε ότι άνοιξαν και οι εκκλησίες με απόφαση του Μητροπολίτου Κόκε. Βεβαίως. Ναι. Όχι μόνο ανοίξανε και δέχτηκαν τον κόσμο οι εκκλησίες μας, μας έστειλαν και καρέκλες, μας έστειλαν και ό,τι μπορεί να φανταστείτε η εκκλησία. Μάλιστα. Οι καθαρίστριές μας, φαντάζεσαι τώρα, 2 καθαρίστριες, 5.500 κόσμου, όχι δεν κάτσανε περίπου 18 ώρες. Οι ηρωίδες, το κηλικείο, προσέξτε, κλειστό το καλοκαίρι, ήρθαν από άλλο χωριό άνθρωποι, χωρίς να τους καλέσει κανείς, για να ψήσουν για τους τουρίστες, για να κάνουν τροπιτάκια στα παιδιά, να τους κάνουν σαντουιτσάκια, χυμούς, φρέσκους, στίβανε, δηλαδή συγκινητικές καταστάσεις. Αυτό όμως που προτάσουμε τώρα εδώ, ναι, είναι όλα καλά όλα αυτά που γίνονται, αλλά το θέμα είναι να μην γίνονται και να μην φτάνουμε σε τέτοιο σημείο, δηλαδή και σε τέτοιες καταστάσεις που να χρειάζεται να κινητοποιούνται και ο κρατικός μηχανισμός και οι τοπικοί φορείς και οι εθελοντικές δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις και πολλών δε μάλλον όταν αυτές οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Αυτό θέλω να προτάξουμε και αυτό το λόγο έδωσε και στον κύριο Ζανετούλη, επειδή η περιοχή που κατά το Ασκληπιό πέρσι στην Νότια Ρόδος είναι θλίβη, κατακάει και από τη φωτιά. Ξέρετε, και επειδή ανά τη χώρα, ανά την επικράτεια, κάθε μέρα προκύπτει και έτσι μια αιστεία πυρκαγιάς και πολλές από αυτές οφείλονται και σε εγκληματική ενέργεια, αλλά και σε απροσεξία. Εδώ λοιπόν πρέπει να επισημάνουμε όλον την προσοχή και τη συλλογική και των υπηρεσιών που πρέπει να λειτουργούν προληπτικά και ο καθένας από εμάς να λειτουργεί με την απόλυτη ευθύνη, κύριε Κριτικέ. Από πού ξεκίνησε? Και με το φίλο είχε Υπουργικό Συμβούλιο τις προηγούμενες, εχθές μάλλον, ναι, εχθές, που αφορούσε τον καθαρισμό, δηλαδή την άμεση πρόληψη, τα μέτρα πρόληψης για τις πυρκαγιές, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, για την τήρηση των ξερόχορτων, ο άλλος καθαρίζει το χωράφι του και πάει και το αφήνει ανεπιφύλακτα σε ό,τι όποιο μέρος βρει, θέματα τα οποία αυτά γίνονται αντικείμενα που γίνονται βραδιπλοϊκές βόμβες. Εκεί θέλω να εστιάσουμε και να υπερτονίσουμε τη συλλογική προσπάθεια. Ελάτε κύριε Ζανετούλη. Απλά ήθελα να ρωτήσω τον φίλο Γιάννη Κριτικό, αν έχουν καταλήξει κάπου για τα αίτια, από πού ξεκίνησε η φωτιά, με ποιο τρόπο και αν έχουν κάποιες ενδείξεις για... Το ποιος ή ποιοι, ναι, αν είναι από κάποιο γυαλί, από κάποια αντανάκλαση, αν πήγε κάποιος και την έβαλε, αν είναι από κάποιο βραχυκύκλωμα της ΔΕΗ, τα ή πρώτα συμπεράσματα, αν έχουν βγει. Να ρωτήσω κι εγώ με τη σειρά μου, το Γιάννη για να απαντήσει. Τον οποίο ευχαριστώ για τα καλά λόγια, τα αποδίδω. Πώς είναι η κατάσταση τώρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε και... στην περίοδο της τουριστικής έξαρσης, να το πω έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ασφαλής τόπος και πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα και εμείς με τη σειρά μας. Του κάνω και αυτή την ερώτηση για να μας περιγράψει. Θέλει η κύριε Αποστολίδη κάτι να ρωτήσετε κι εσείς. Ναι, δύο σημεία ήθελα εγώ να θέσω στο κύριο. Ακούσε τις ερωτήσεις για να απαντήσετε έτσι. Βεβαίως, ακούω, Νεκταρία. Θα ήταν πολύ χρήσιμο νομίζω για την κουβέντα που θα ακολουθήσει να μας ξεκαθαρίσετε τελικά ποιος έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όταν μια φωτιά ανάψει, ποιος είναι υπεύθυνος για να τη σβήσει. Και το δεύτερο είναι
αν υπήρχαν υλικές ζημιές ή άλλες ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο ή, ή φυτική παραγωγή στο νησί της ΚΟ. Ωραία. Καταρχάς, να πω ότι και με τον συνάδελφο είχαμε πολύ καλή, πέρα από τον Μπάμπη, είχαμε πολύ καλές συνεργασίες όταν ήμασταν, αν θυμάσαι καλά, αντίστοιχα την ίδια περίοδο πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων μας, Νότια Ρόδο ένας, Δήμο Ρακλειδών ο άλλος, όταν συστήσαμε και την Ένωση Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων Πανελλαδικά. Και είχαμε και πολύ καλή συνεργασία με τον συνάδελφό μας. Θέλω να απαντήσω λοιπόν υπογραμματικά για το θέμα της πρόληψης. Κανείς δεν λέει. Βεβαίως, είναι τεράστιο το κεφάλαιο της πρόληψης και υπάρχει και σχέδιο οργανωμένο και κάναμε και ασκήσεις και υπάρχει και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αν μου επιτρέπετε όμως Λεκταρία, μπορώ να δώσω μία λεπτομέρεια, η οποία μπορεί να φαίνεται και λίγο παράξενη στα αυτιά κάποιων, αλλά θέλω να την προσέξετε ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη χτεσινή φωτιά. Ήταν μια φωτιά η οποία σε μισή ώρα είχε κατασβεστεί. Είχαμε άμεση αντιμετώπιση της πρώτης φάσης πυρκαγιάς και χαμηλά. Ενώ λοιπόν σβήστηκε η πυρκαγιά, όταν γύρισαν γύρω οι πυροσβέστες, είδαν σε απόσταση περίπου 1,5-2 χιλιόμετρων 7-8 νέες εστίες. Ξέρετε από τι προήλθαν αυτές οι εστίες? Όχι από τον άνεμο, όσο για να σας φαίνεται, ήταν από τα κουνέλια που φλέγονταν και τις πέρδικες. Να δείτε πώς φεύγαν και πώς καρφώναν μέσα στα δάση και ανοίγανε νέες εστίες και μάλιστα σε χαράδρες. Απίστευτες σκηνές. Από τέτοιο τυχαίο γεγονός λοιπόν προκλήθηκαν διάφορες εστίες και μας δυσκόλεψαν από εκεί ξεκίνησαν οι δεύτερες φάσεις. Όσο για το μήνυμα που λέει ο φίλος ο Μπάμπης, πολύ εύστατα το βάζει και εκεί επικεντρώθηκαν όλες οι προσπάθειές μας, αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί το πολύ μεγάλο κομμάτι του ελέγχου της φωτιάς. Δεν υπάρχει φωτιά παρά μόνο μερικές εστίες, οι οποίες ελέγχονται από τις 6 ώρες το πρωί με ενέργεια μέσα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Οι τουρίστες γύρισαν, έχουν επιστρέψει όλοι και όλες. Ωστόσο, η επιφυλακή των αρχών πρέπει να παραμένει, κύριε. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γυρίζουν ελικόπτερα πάνω από τα κεφάλια μας, στην Καρδάμενα. Υπάρχουν αέρια μέσα που συνεχίζουν και δείχνουν, όχι μόνο για να σβήσουν τη φωτιά, να τονίσουν ακριβώς αυτό που λέει ο φίλος ο Μπάμπης, να τονίσουμε το αίσθημα ασφάλειας ότι ΚΟ συνεχίζει ένας προορισμός ασφαλής. Τυχαίνουν φωτιές, τυχαίνουν διάφορα, αλλά είμαστε εκεί με σχέδιο, με αγάπη και τον αντιμετωπίζουμε. Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση, διπλή ερώτηση, σχετικά με το αν υπάρχει ευθύνη και τι είναι, πάντα μα πάντα όταν η πυρκαγιά είναι στο πλαίσιο στα σύνορα ενός Δήμου, επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης και υπεύθυνος για το συντονισμό είναι ο κάθε δήμαρχος. Όμως είμαστε όλοι στη διάθεσή του, από πυροσβεστική, από αστυνομία, από στρατό, από περιφέρεια. Ο κ. Χατζημάρκος έστειλε πλειάδα στελεχών να συνδράμουν στην προσπάθεια του Δημάρχου ΚΟ και της ομάδας του για την κατάσταση της πυρκαγιάς. Δεν έχουμε καταγεγραμμένες υλικές ζημίες, πέρα από αυτά που ακούγονται. Δεν υπάρχουν υλικές ζημίες καταγεγραμμένες, ούτε πολύ περισσότερο στο ζωικό κεφάλαιο. Και δεν είναι γνωστά τα αίτια, για να απαντήσω στον κ. Τζαντούλη, δεν είναι γνωστά, δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα και δεν μπορώ να πούμε τίποτα για το αν ήταν εμπρισμός ή ήταν γυαλί ή οτιδήποτε άλλο. Και να μένουμε το τελικό πόρισμα της Συντονιστικής Επιτροπής για να ξέρουμε ακριβώς τι ξεκίνησε. Γιατί ακούγονται διάφορα. Άλλα γράφει κάποιος στο blog του, άλλο στο facebook του. Αλλά επίσημα θα μας απαντήσει ο ίδιος ο Δήμος με τη Συντονιστική Επιτροπή όταν καταλήξουν στο πόρισμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κρητική, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Να είναι, να πούμε, να είναι και το τελευταίο έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γεγονός, τέτοιο γεγονός έτσι φωτιάς του καλοκαιριού, να μην ξαναπασχολήσει καμία πόλη, να την επικράτεια γενικότερα. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ, Νεκταρία. Πούμε... Από το στόμα σου και στη δούτα αυτή. Λοιπόν, ακούστε και αυτό πριν να σας αποδεσμεύσουμε. Να ακούστε, ναι. Γιατί υπόθηκε χθες και στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι στη χώρα μας τώρα θα λειτουργήσει Εθνικό Σύστημα Ανίχνευσης Δασικών Πυρκαγιών και θα είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που θα υπάρχει αυτό το Εθνικό Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού της Πυρκαγιάς. Και αυτό είναι μια καλή έκβαση και νομίζω ότι είναι έκβαση από τα προηγούμενα χρόνια των πυρκαγιών που συνέθλιψαν πάρα πολλές περιοχές και μάλιστα να μην ξεχνάμε, κύριε Αποστολίδη, το μάτι που θρηνήσαμε και τους 100 συμπατριώτες μας. Κύριε Κρητικέ, καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μας.
Καλό απόγευμα. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο το ΜΑΤ, και αν πάμε και πολλά χρόνια πίσω, ήταν και, και στην Αχαΐα τότε, και εκεί χάθηκε κόσμος και πέραν της οικολογικής καταστροφής θρυνήσαμε και θύματα. Λοιπόν, θα μείνετε όπως είστε, κύριε, θα πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα προσθεθεί στη συντροφιά μας και η κυρία Ευαγγελία Παναή από την Πλεύση Ελευθερίας για να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση. Επιστρέφουμε.